εκτοποιηθήσεις θέλεις σας. Καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω να είστε άνετα, το περιβάλλον είναι φωτεινό, όμορφο και κυρίως πλημμυρισμένο από ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε και είναι φίλοι μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ταπεινή όμορφη εκδήλωσή μας. Θα σας πω εγώ δύο λόγια για το πρόγραμμα που έχουμε σκεφτεί και που θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αφού ευχηθώ σε όλους μας καλή και ευλογημένη χρονιά, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρουσία σας εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας και είναι και ένας λόγος που κάνουμε τις εκδηλώσεις για να αφήσουμε όλες τις μέρες καθημερινότητες και να μαζευτούμε και να πούμε μια θερμή καλησπέρα, ένα θερμό αγκαλισμό και τις ευχές μας πια από κοντά, εκτός από το ίντερνετ, το Facebook και το τηλέφωνο. Η προσωπική επαφή λοιπόν σπανίζει και είναι μια ευκαιρία να πούμε σήμερα από κοντά αυτό το θερμό χαιρετισμό. Καλή και ευλογημένη λοιπόν χρονιά εκ μέρους του Πατρός Μαξίμου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα με όμορφη διάθεση και αγάπη. Να σας πω λίγο την εξέλιξη του προγράμματός μας. Θα ξεκινήσουμε όπως και πέρυσι με την κυρία Κοτσίρη Μαρία, η οποία είναι καταπληκτική μουσικός και ερμηνευτής. Με το παραδοσιακό ούτι θα μας τραγουδήσει παραδοσιακά τραγούδια για κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Και της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων και των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πολύ σημαντική ομιλία του Πατρός Μαξίμου, που όπως πάντα είναι επίκαιρη, και έχουμε και το ωραίο όμορφο νέο να σας αναγγείλουμε ότι κυκλοφορεί το νέο μας βιβλίο από σήμερα, το οποίο διαπραγματεύεται ένα πολύ καυτό θέμα που απασχολεί και έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης διαστρέβλωσης, πλάνης, έχουν μπερδευτεί πολλοί χριστιανοί στο θέμα αυτό. Και σε μια προσπάθεια ο πατέρας Μάξιμος και οι συνεργάτες του να διευκολύνουν τον κόσμο, να αποσαφηνίσει αυτό το μέγα θέμα που έχει σχέση με Αγία Σοφιά, σας το λέω έτσι γραμματικά το τίτλο, με πόλη, Αγία Σοφιά και το λεγόμενο ζήτημα της αναλαμπής της Ορθοδοξίας. Ένα θέμα λοιπόν που έχουν βγει τόσα πολλά σενάρια μέσα εισαγωγικά και έχουν μπερδέψει τον κόσμο και πιστεύω ταπεινά ότι αυτό το βιβλίο που θα το δείτε στην έκθεση και το έχουμε για πρώτη φορά σήμερα. Θα συμβάλλει, πιστεύω, θα βοηθήσει στο να βγάλει κανείς ένα σωστό συμπέρασμα και ορθόδοξο συμπέρασμα πάνω σε αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, επειδή τα χρόνια περνάνε γρήγορα και εμείς κλείσαμε τώρα 18 χρόνια λειτουργίας με τη βοήθεια του Θεού και, και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε επίσημα πριν από 18 χρόνια. Και έτσι λοιπόν με ευκαιρία αυτή και έχοντας περίσσευμα αγάπης και χαράς μέσα μας να ευχαριστήσουμε αγαπητούς φίλους και μέλη μας. Καλωσορίζουμε και τον πατέρα Νεκτάρη Μολαθιώτη που μόλις έφτασε με την εκλεκτή συνοδεία του. Ήρθε να μας τιμήσει με την παρουσία του και να χαρούμε και να ευλογήσει και την σύναξή μας. Καλώς ήρθατε πατέρα Νεκτάρη και αγαπητοί αδελφοί. Την ευχή σας, Πάτρα. Θα προβούμε όπως και να συνεχίσω το πρόγραμμα, όπως άρχισα να σας το εξηγώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στη βράβευση κάποιων ανθρώπων που είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε με την βοήθειά τους παντιοτρόπους, συνέβαλαν αποφασιστικά στο να υπάρχει αυτό το έργο, στο να εξελιχθεί αυτό το έργο, στο να βοηθήσουμε τον πατέρα Μάξιμο, όλος αυτός ο σύνδεσμος, να φέρει εις πέρας αυτό το έργο μέχρι στιγμής και για όσο ακόμη καιρό θέλει και ευλογεί ο Θεός. Αυτά ο Θεός τα κανονίζει. Έτσι λοιπόν, με ευκαιρία αυτή, ένα δημόσιο ευχαριστώ θέλουμε να εκφράσουμε σε κάποιους ανθρώπους που βέβαια δεν βρίσκονται όλοι εκ των πραγμάτων εδώ, λόγω γεωγραφικής αποστάσεως, λόγω του ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν βρίσκονται και στη ζωή, έτσι, γιατί είναι μια πορεία σχεδόν 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν, θα δώσουμε συμβολικά κάποια σε όσους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και τους άλλους θα τους δώσουμε προσωπικά στον καθένα. Να μην σας κουράσω όμως περισσότερο, θα πούμε και στη συνέχεια λεπτομέρειες για το πρόγραμμά μας και πάλι καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε και ξεκινάμε με την κυρία Κοτσίρη Μαρία. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
καταλάβετε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση την οποία μας κάνατε σήμερα εδώ στην αγάπη σας και ήρθαμε να σας τιμήσουμε με την παρουσία μας και όλους τους εκλεκτούς εδώ συνεργάτες σας και φίλους, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε και το καινούργιο σας βιβλίο, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε πριν 2 ημέρες, ένα όμορφο βιβλίο, είναι αυτό το οποίο κρατώ, «Η πόλη της Αγίας Σοφιάς», «Η πόλη Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Ένα βιβλίο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι σήμερα ζούμε σε ημέρες που είναι πονηρές. Είναι οι ημέρες κατά τις οποίες ζούμε τα έσχατα χρόνια. Τα έσχατα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας. Ταυτόχρονα όμως, μιλούν κάποιοι Άγιοι ότι δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Ότι δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Και δεν θα έρθει διότι η Ορθοδοξία η οποία έχει πάρει τον κατήφορο και η Εκκλησία μαζί και ο Χριστιανισμός θα έχουν μία αναλαμπή. Δηλαδή εκεί που πάμε προς τα κάτω ξαφνικά δεν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος αλλά θα πάρουμε μία παράτα χρόνου. Άλλοι μιλούν για 30, άλλοι για 33, άλλοι για 500, άλλοι για 1000 χρόνια. Και μετά θα ξαναχαλάσει ο κόσμος, θα διαφθαρεί ξανά ο κόσμος και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του κόσμου. Αλήθεια. Πού κρύβεται αυτή η αλήθεια? Σε ποιο σημείο υπάρχει η αλήθεια? Ζούμε τα έσχατα ή ζούμε τα χρόνια και τους καιρούς όπου θα εφαρμοστεί αυτό που λέει το ποίημα «Σώπασε κυραδέσποινα και μην πολύ δακρύζεις γιατί πάλι με χρόνια, με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι» ή θα πάρουμε πάλι την πόλη και οι Έλληνες θα ξαπλώσουν πάλι την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και θα γίνουν όλοι οι χριστιανοί από την Κίνα μέχρι την Αυστραλία, μέχρι την Αμερική, μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες, μέχρι την Αφρική και θα γίνουν όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι και θα βασιλεύσει ο Χριστός για 1000 χρόνια ή για 33 όπως λένε άλλοι. Πού είναι η αλήθεια? Πού είναι το ψέμα? Τι ισχύει? Τι δεν ισχύει? Αυτό το θέμα λοιπόν εξετάζει στο βιβλίο που σας παρουσιάζω «Η πόλη, η Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Πού είναι η αλήθεια? Είναι το βιβλίο που έγραψε αυτές τις ημέρες ο πατήρ Μάξιμος. Αξίζει να το πάρουμε, να το διαβάσουμε, αλλά και να το διαδώσουμε. Αλλά μια και έχουμε εδώ και τον πατέρα Μάξιμο, θα τον παρακαλέσω να πάρει τη θέση της αδελφής εκεί Εκατερίνης, ώστε να μας βάλει μέσα και μια ευχή παίρνοντας το βιβλίο αυτό, να μας γράψει μέσα στην πρώτη σελίδα και μια ευχή επί το νέο έτος, όπως ο Χριστός να ευλογεί την οικογένειά μας και τα λοιπά, τον καθέναν από εμάς. Να έχουμε και ένα αυτόγραφο ιδιόχειρο τον πατέρα Μάξιμο, αν πεθάνει, να το θυμόμαστε. Να έχουμε την ευχή. Λοιπόν, δεν πεθαίνει, μη φοβόσαστε. Έχει δουλειά ακόμα να κάνει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αδελφοί μου, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Μάξιμο, ο οποίος συνεχίζει και γράφει πνευματικά βιβλία, τα οποία, έτσι λοιπόν αδελφοί μου, να τώρα κατά τη διάρκεια που θα τραγουδάει εδώ τα όμορφα τραγούδια και τα κάναντα η Μαρία, μπορείτε όσοι θέλετε να έρχεστε
να παίρνετε το βιβλίο εδώ από την έκθεση, έχει και άλλα βιβλία, αλλά ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο σήμερα, να το προμηθευτούμε όλοι και μπορούμε να το κάνουμε και δώρο στους ιερείς μας, ώστε να μάθουν και αυτοί ποια είναι η αλήθεια γύρω από αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον πατέρα Μάξιμο και να του ευχηθούμε το βιβλίο να πάει καλά και να φέρει πνευματικά αποτελέσματα. Αμήν. Παίρνω το πρώτο.